Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, γνωρίζετε όλοι σας ότι τον περασμένο Ιούλη η αποκεντρωμένη διοίκηση προχώρησε στην έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης της εταιρείας Περιέκο για τη δημιουργία μονάδας αποθήκευσης 250 τόνων επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων στη θέση Μεσαία Γέφυρα, πλάι στη Βερνιλάκ και κοντά στο προσωρινό εργοτάξιο του Δήμου. Σε μια περιοχή με δεκάδες μονάδες που ρυπαίνουν ανεξέλεκτα αέρα και υπόγεια ύδατα, έρχεται να προστεθεί ακόμα μία σε μια βιοπά άναρχη, χωρίς τις βασικές υποδομές και με ανύπαρκτο ελεκτικό μηχανισμό. Ο λαός της περιοχής μας πρέπει να πει φτάνει πια. Το οφείλουμε σε μας, στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές για να μην ζήσουν μία ζωή κόλαση. Σε ένα θριάσιο που οι επιδημιολογικές μελέτες δείχνουν τεράστια άνοδο νεοπλασιών, σε μια μάντρα που βρίσκεται πλάι σε μια τεράστια βιομηχανική περιοχή που ελοχεύει πάντα ο κίνδυνος ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος, σε μια μάντρα που δεν έχει καν ένα κέντρο υγείας. Αλλά σταθούμε λίγο, φίλοι και σύντροφοι, στο ιστορικό όλης αυτής της υπόθεσης. Πέρσι, τον Αύγουστο δηλαδή του 19, η Λαϊκή Συσπήρωση Μάντρας ενημερώνεται από τους συντρόφους της Λαϊκής Συσπήρωσης στην Περιφέρεια ότι πρόκειται να συζητηθεί η περιβαλλοντική μελέτη της εταιρείας Περιέκο που προβλέπει τη δημιουργία αυτής της μονάδας. Τότε με ανακοίνωσή μας ενημερώνουμε το λαό της Μάντρας και ζητάμε άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα της Περιέκο δεν συζητήθηκε τελικά στα δύο τελευταία περιφερειακά συμβούλια με διοίκηση Δούρου, δηλαδή αποσύρθηκε. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος όμως της Περιφέρειας, με πολιτική προϊστάμενο την κυρία Δούρου και με εισηγητή τον κύριο Αναγνωστάκη, έχει θετική εισήγηση υπέρ της μονάδας. Το θέμα έρχεται για τρίτη φορά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και αυτή τη φορά η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας, με πολιτικό προϊστάμενο αυτή τη φορά τον κύριο Πατούλη και με εισηγητή τον κύριο Παπαδάκη, έχει ξανά θετική εισήγηση. Αντί δηλαδή, τελικά δεν το συζητάνε, αποσύρεται το θέμα, αντί δηλαδή να καταψηφίσουν τη μελέτη, την απέσυραν και δια της πλαγίας οδού στέλνουν τη μελέτη στην αποκεντρωμένη διοίκηση όπου ήταν σίγουρο ότι θα έπαιρνε έγκριση όπως και έγινε. Όλη αυτή την περίοδο στη Μάντρα κυριαρχεί η σιωπή και δεν υπάρχει καμία αντίδραση από την προηγούμενη τοπική διοίκηση αλλά ούτε και από τη νέα που εκείνες τις μέρες αναλάμβανε τη διοίκηση του Δήμου. Καμία αντίδραση επίσης και από τον πρώην αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Αττικής της παράταξης Δούρου που αντί να ζητήσει την καταψήφιση της μελέτης προτίμησε να σιωπήσει και να παραπέψει το θέμα στην επόμενη διοίκηση Πατούλη. Στη 14η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή στις 17 Νοέμβρη του 19, όταν πια είχαν τελειώσει όλα αυτά τα διαδικαστικά, είχε ορκιστεί η νέα διοίκηση, είχαν αναλάβει αντιδήμαρχοι και τα λοιπά, ζητήσαμε να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ενημερώσαμε τον κόσμο ότι πρόκειται να γίνει αυτή η μονάδα και ζητήσαμε να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για να βγάλουμε ψήφισμα. Αυτά είναι τα πρακτικά εκείνου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακούστε τι λέει ο νέος Δήμαρχος. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Θεοδόρου, αναβλήθηκε για τρίτη φορά, για να μην έχετε καμία αγωνία. Σας λέω ότι η συγκεκριμένη τεχνική υπηρεσία, της οποίας εγώ από το νόμο προείσταμε, έχει αρνητική γνωμοδότηση. Παρόλο που δεν ξέρω από τη στιγμή που τόσο η περιφέρεια με δύο διαφορετικούς και με δύο διαφορετικές εκπροσωπήσεις ήταν θετική για την Περιέκο. Δεν το συζητάω, λέει προσωπικά. Σας λέω όμως ενδεχομένως μήπως αδικήσουμε κανέναν. Δύο περιπτώσεις αδικίας υπήρχαν. Ή να αδικηθεί ο λαός της Μάντρας ή να αδικηθεί ο ιδιοκτήτης της εταιρείας. Πιο κάτω ρωτάμε τον κύριο Δήμαρχο ότι του λέμε ότι στην διοίκηση Πατούλη
έχει θετική εισήγηση και λέει από όσο πληροφορήθηκα με έκπληξη ήταν θετική. Γιατί δεν τους ζητήσατε να το καταψηφίσουν τότε? Λέει, παραπλανάτε τον κόσμο κύριε. Τι θα έλεγα, θα μπορούσα να ακουστώ εγώ? Και τελειώνει λέγοντας, σε ενόχλησε ότι αναβλήθηκε ότι την επόμενη φορά θα πάμε οργανωμένοι με αρνητική εισήγηση? Δεν σε ακούνε ούτε οι 300, τώρα ποιοι 300 είναι δεν ξέρω, 300 το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχε. Δεν σε ακούνε ούτε οι 300. Αρνητική εισήγηση, αν είδατε εσείς αρνητική εισήγηση, την είδα κι εγώ. Λοιπόν, και προχωράω παρακάτω. Επίσης τελείωσε το λόγο του, ζητάμε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο φέρνουμε ψήφισμα μαζί με τη χωματερή της Φυλής. Για τη χωματερή της Φυλής δεν δέχτηκαν να το συζητήσουν. Είναι πολύ μακριά, είπε, από μας και ο λαός της Φυλής αποφάσισε έτσι. Κανένας λαός της Φυλής δεν αποφάσισε. Δούρο και Πατούλη και Παππούς, οι βασιλιάδες του Σκουπιδαριού, αποφασίσαν να κάνουν τη χωματερή εκεί, η οποία δεν μας επηρεάζει. Η χθεσινή φωτιά θα μας επηρεάσει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και στο επόμενο συμβούλιο λέει ότι είμαστε αδιάβαστοι, ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και ότι το θέμα δεν υφίσταται, αφού τρεις φορές αποσύρθηκε. Επιμένουμε και λέμε ότι το θέμα έχει αποσυρθεί, αλλά θα πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση και θα πάρει ψήφο. Θα εγκριθεί. Όχι, λέει, εγώ δεν θα επιτρέψω καμία περιβαλλοντική ισορροπία, ανισορροπία μάλλον, και το θέμα έχει τελειώσει και λες ψέματα. Για ποια ισορροπία περιβαλλοντική μιλούσε στην περιοχή? Για τη ρύπανση του δηληστηρίου, για τον παρουτάδικο της Πυρκάλ δίπλα στα δηληστήρια με δύο εκρήξεις μέχρι στιγμής, για το τρικέρι που σταθερά είναι μια χωματερή, για τον ταμάρι του Τιτάν που έχει συσσωρευτεί η λάσπη από την πλημμύρα η οποία περιέχει πετρελοειδή, βαρβολίνες κτλ. Και πρέπει άμεσα να γίνει απορρίπανση, για τις παράνομες χωματερές στη βιομηχανική περιοχή, για τη χωματερή που δημιούργησε η Περιέκο σε κτήμα μέσα στη βιομηχανική περιοχή σε απόσταση 500 μέτρα από το γυμνάσιο το οποίο περιέχει και Ελενίτ. Ο κύριος Δήμαρχος δεν δέχτηκε να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο καμία απόφαση, τονίζοντας επιδεικτικά ότι το θέμα έχει τελειώσει. Να σταθώ και σε κάτι άλλο. Σε εκείνο το Δημοτικό Συμβούλιο τοποθετήθηκε και η κυρία Κρυακούκη, η οποία είπε το εξής, ότι εμείς ποτέ από την περιφέρεια δεν είχαμε ενημέρωση ότι στην περιοχή αυτή θα γίνει μονάδα αποθήκευσης 250 τόνων. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, 100% η περιφέρεια θα μας είχε ειδοποιήσει για να εκφράσουμε τη γνώμη μας. Κρατήστε αυτό που σας λέω. Και φτάσαμε εσίως το καλοκαίρι του 2020, όταν βλέπουμε ξαφνικά ότι η αποκεντρωμένη διοίκηση πήρε απόφαση να εγκρίνει αυτήν την μελέτη και η μονάδα να προχωρήσει στην εγκατάστασή της. Τότε έχουμε μια σειρά από ανακοινώσεις. Ξέρετε, αυτές οι ανακοινώσεις του στυλ ότι αυτά δεν περνάνε σε μας, θα πέσουν κορμιά, του Έλληνα ο τράχυλος ζυγό δεν υποφέρει και κάτι τέτοια ηρωικά τα οποία πυροβολάνε δύο φορές στον αέρα και κανένας δεν σκιάζεται. Μόνο από συγκεντρώσεις και από κινητοποίησεις σκιάζεται. Αλλά έχει σημασία να σταθούμε σε δύο ανακοινώσεις. Πρώτος, στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ και στην ανακοίνωση του Δημάρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να υποβαθμίσει το γεγονός, λέγοντας με λίγα λόγια στην ανακοίνωση ότι τόσα έχετε ρε παιδιά εδώ, μία παραπάνω θα σας πείραζε. Και δεν είναι το συμπέρασμα που βγάζουμε από την ανακοίνωση. Επιμένει ότι ουδέποτε δεν είχαν θετική εισήγηση. Εμείς επαναλαμβάνουμε και λέμε στους πολιτικούς αγύρτες ότι με διοίκηση Δούρου θέλαν να κάνουν μονάδα αποβλήτων στη Μάντρα. Και όλα αυτά είναι φλιναφήματα που λένε. Τους διαψεύδει όμως και η ίδια
η ίδια η ανακοίνωση που λέει, προσέξτε, δώστε σημασία, εάν υπάρχει, μέσα σε παρένθεση τα έχω όλα αυτά, αν υπάρχει σχέδιο για την κατανομή τέτοιων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων πανελλαδικά, αυτό σίγουρα προβλέπει την υπερσυγκέντρωσή τους στη Δυτική Αττική. Αν δεν υπάρχει σχέδιο, να υπάρξει μέρημνα που δεν θα περιγράφει απλώς την υπάρχουσα κατάσταση, έχει και από σύνταξη, δεν τα πάει καλά, εξοραίζοντάς την, αλλά θα προβλέπει για τη Μάντρα και τη Δυτική Αττική το μερίδιο που τις αναλογεί και που μπορούν να αντέξουν. Με διαβούλευση πρώτα όμως, είναι αυτή η διαβούλευση που σου λέει ποιο χέρι θες να σου κόψω, το δεξί ή το αριστερό. Και να θυμίσουμε και κάτι, εδώ ήταν ο κύριος Βασιλείου που μας είπε ότι και εμείς κάτι θα πάρουμε. Να ένα που αρχίζουμε και παίρνουμε. Λοιπόν, και απορώ δηλαδή, αυτός που έκανε την... αυτή που έγραψε αυτή την ανακοίνωση δεν πρέπει να είναι μάλλον ΣΥΡΙΖΑ Μάντρα Σιδηρίας, μάλλον Νέα Υόρκης εξωτερικού θα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Κατά τα άλλα, είναι αυτοί του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι κάνανε αναπτυξιακό συνέδριο, το θυμάστε, στις Πλημμύρες, εδώ στην Ελευσίνα, γιατί εδώ δεν τολμήσαν να έρθουν, και είχαν προτάσεις για την ανάπτυξη της Δυτικής Αττικής. Αυτό το μέλλον επιφυλάσσουν για το λαό της Μάντρας. Καρκίνο, απόβλητα, χωματερές, βλέπουμε στη Φυλή, το ψηφίσαν μερικές μέρες πριν παραδώσουν στον Πατούλη. Αλλά ας έρθουμε τώρα και στη Δημοτική Αρχή, η οποία θορυβήθηκε. Τελικά εμείς ήμασταν αδιάβαστοι, αλλά αυτοί μείναν μεταξύ τα στέη και τώρα Σεπτέμβρης μήνας που είναι, ξαναδίνουν μάθημα. Αλλά θορυβήθηκαν και επιτέλους μίλησαν και βγάλαν ανακοίνωση. Και τότε τι έγινε? Έγινε αυτό που λέει ο ποιητής, όταν έχεις λερωμένη τη φωλιά σου, ψάχνεις να βρεις λεκέδες στη φωλιά του άλλου. Και ψάξαν. Και βρήκαν. Και τι βρήκαν? Βρήκαν ότι η περιφέρεια είχε στείλει έγγραφο στο Δήμο Μάντρας στις 29 πρώτου που έλεγε ότι εμείς συζητάμε ένα πράγμα που σας αφορά. Πάρτε υπόψη, στείλτε τη γνώμη σας. Γνώμη στέλνεις, δεν αποφασίζεις. Αυτό το έγγραφο εξαφανίστηκε. Κάποιος το κατάπιε. Δεν υπήρχε, άρα διαψεύδεται και η ίδια η κυρία Κριεκούκη. Με λίγα λόγια, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, να βγάζουμε και μερικά συμπεράσματα. Η τοπική διοίκηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα γρανάζι μεταφοράς της αντιλαϊκής πολιτικής της εκάστοτε κυβέρνησης. Είναι η τοπική διοίκηση των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Ο προϋπολογισμός μας ο περσινός ήταν μείον 5 εκατομμύρια σε σχέση με τον προπέρσινο. Είναι η τοπική διοίκηση της αυξήσεως των τελών, της αύξησης της ανταποδοτικότητας. Η τοπική διοίκηση της απαξίωσης των υπηρεσιών με το μάτι στραμμένο στην ιδιωτικοποίηση. Η τοπική διοίκηση των απευθείας αναθέσεων, δηλαδή το νούμερο 24.800, δηλαδή τόσο όσο μπορείς να κάνεις, 24.800.000 ευρώ, τόσο όσο μπορείς να κάνεις απευθείας ανάθεση, είναι το νούμερο που φοριέται στο Δήμο Μάντρας. Απευθείας αναθέσεις, σπάμε τη δουλειά και τη δίνουμε στους ημέτερους. Αλλά αν λέγαμε ότι ο Δήμος αδιαφορεί για την υγεία μας, θα λέγαμε και κάνα ψέμα, γιατί τώρα το καλοκαίρι φρόντισε να έχουμε, εκεί που θα πάμε, που πηγαίναμε για μπάνιο στην Ψάθα, να έχουμε και ναυαγοσωστική κάλυψη, να μην πνιγούμε. Προσέξτε, για μισό καλοκαιράκι, με δύο ναυαγοσώστες και μία βάρκα από τα Τζάμπο, 45.000 απευθείας ανάθεση, που δεν πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά από την Οικονομική Επιτροπή, εκεί που ο νόμος τους δίνει την απόλυτη πλειοψηφία. 10 δημοτικούς συμβούλους έχουν μέσα, 5 στους 9 έχουν στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή με 45.000 που είναι ο Χριστόφορος που ήρθε από τη Νέα Υόρκη, θα μας είχε φέρει την Πάμελα Άντερσον και το Baywatch στη Μάντρα και θα είχαμε πάρει και ρέστα. Λοιπόν, η λαϊκή συσπήρωση, φίλοι και σύντροφοι, ήταν δίπλα στον αγώνα των εργαζομένων, μάλλον να ξεκινήσουμε πιο παλιά, ήταν δίπλα στον αγώνα των πλημμυροπαθών για 100% αποζημίωση από τις ζημιές. Στη διανομή, στην οργάνωση και στο συντονισμό της διανομής της αλληλεγγύης που προσφέραν απλόχερα όλα τα ταξικά σωματεία, με εργάτες που λασπώσαν για να ξελασπώσουν, με μαστόρια, με υδραυλικούς, με ηλεκτρολόγους, με καστηρατζίδες να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μπουν στα σπίτια τους. Η λαϊκή συσπήρωση ήταν δίπλα στους αγώνες που αναπτύχθηκαν στο Δήμο από τους εργαζόμενους για μόνιμες θέσεις εργασίας στην καθαριότητα, εκεί που λησαλέα η κυρία Κριεκούκη αντιδρούσε
και καταφέραν τελικά να κερδίσουν και να έχουμε 13 νέους εργαζόμενους. Η λαϊκή συσπήρωση, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, θα είναι πάλι μπροστά στον αγώνα για να μην γίνει αυτή η μονάδα. Είναι σίγουρο ότι φοβούνται. Δεν είναι τυχαίο. Τρία πανό βάλαμε, τρία πανό τα κατεβάσαμε. Έχουμε να δούμε χρόνια τέτοιο φαινόμενο. Η συστράτευση δηλαδή με τη λαϊκή συσπήρωση είναι σημαντικός παράγοντας. Πρέπει ο κόσμος να παλέψει δίπλα στη λαϊκή συσπήρωση. Με πολύμορφους αγώνες. Και όταν φτάσει και η ώρα εκείνη της κάλπης, να αλλάξει τους συσχετισμούς, γιατί αυτά που λέγαμε πριν τις εκλογές αποδεικνύονται σήμερα, ότι η ισχυρή λαϊκή συσπήρωση σημαίνει ισχυρή αντιπολίτευση υπέρ του λαού. Έχουμε ανησύχηση και η εταιρεία. Έστειλε ένα γράμμα και λέει ότι εμείς είμαστε καλή εταιρεία, είμαστε οικογενειακή επιχείρηση. Δεν ρυπαίνουμε σαν τις άλλες, σας βοηθήσαμε και στην περίοδο της πλημμύρας και μας κλείνει και το μάτι ότι θα δημιουργήσουμε και θέσεις εργασίας. Πάντως, αυτά που λένε οι επιστήμονες, για να μην σας τα διαβάζω και σας κουράζω, τους διαψεύδουν πλήρως. Να περάσουμε τώρα στην κεντρική εξουσία. Σχετικά με την κεντρική εξουσία θέλω να πω ότι οι κυβερνήσεις φεύγουν, αλλάζουν. Η αγάπη τους για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των αφεντικών τους μένει, είναι σταθερή, αναλύωτη. Με αναπτυξιακούς νόμους, με περιβαλλοντικούς νόμους αφαιρούν κάθε εμπόδιο να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους, αυτά που λένε πράσινες επενδύσεις. Έτσι βλέπουμε παρεμβάσεις στους ορεινούς όγκους, αλλάζει εντελώς ο χαρακτήρας του βουνού, του δάσους, της κορυφογραμμής, δημιουργούνται αιωλικά πάρκα και σε αναδασωτές περιοχές. Έτσι αυγατίζουν τα κέρδη τους οι μεγάλες επιχειρήσεις. Εάν πάρουμε υπόψη και κάτι που δεν έχει μαθευτεί, ότι στην ευρεία περιοχή Τρικέρι, στο Καντήλι και στο Κυπαρίσι, αποχαρακτηριστήκαν από αναδασωτές περιοχές κάποια 50 και 60 στρέμματα, δεν είναι πια αναδασωτές, μαύρα σύννεφα έχουμε πάνω από τη Μάντρα. Άρα δηλαδή λέμε ότι τα λαϊκά στρώματα της πόλης μας, οι κάτοικοι του Δήμου μας, δεν πρέπει να περιμένουν την επόμενη τοξική βόμβα όπως αυτή της μεταμόρφωσης ή όπως αυτή χθες της Φυλής. Μαζί με τον αγώνα για άμεση λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας, πρέπει να βάλουν στο στόχαστρο την πολιτική στήριξης των καπιταλιστικών κερδών. Ο καπιταλισμός βλάπτει σοβαρά την υγεία. Να παλέψουμε για την ανατροπή αυτού του σάπιου πολιτικού συστήματος. Σας ευχαριστώ. Δεν θα σταματήσουμε εδώ. Θα προχωρήσουμε σε μια σειρά πολύμορφες κινητοποιήσεις, που μπορεί να είναι παρεμβάσεις στην περιφέρεια, παρεμβάσεις στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πάντως εμείς λέμε ότι αυτή η μονάδα δεν θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.